Ξεχάσαμε λίγο τον κύριο Κασαπίδη για τον ετοιμάζεται, ετοιμάζει τον λόγο. Έλα, κύριε Κασαπίδη, έλα, σώνομαι. Άρα, σώνομαι τον κύριο Κασαπίδη, έλα. Συγκινήθηκα με αυτό που κάνετε, κύριε Κασαπίδη, σας καλωσορίζουμε. Μπομπότα, όχι, μπογκάτσια τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο γλυκό. Να σκεφτείτε ότι μπήκα στον πειρασμό και πήγα και το έφαγα. Έφαγα όλο το βάζο. Αλλά μετά ανέβηκε η αδρεναλίνη. Και άρχισα να λέω, κετούλα, κετούλα, θέλω νεράκι, θέλω νεράκι. Και μου λέει, τι μιλάς έτσι, δεν ξέρω, μήπως αυτό σε κάνει πούστη. Ερώτηση, γιατί αυτά τα τραντάφυλλα, ξέρω εδώ. Ερώτηση κάνω, προσχολήστε. Δεν ασχολείται μόνο με τα τριαντάφυλλα. Έχει το πυρόγωνο, έχει το πάτσιο. Είναι και, πώς το λένε, κυβέρνηση από πίσω. Τι είσαι, δεν είσαι. Σκιώδης. Σκιώδης. Α, είναι σκιώδης. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλώς όρισες. Όπως πάντα μόνος βλέπω, τι να κάνουμε. Τα χρήματα δεν βλέπουμε στο χέρι ακόμα. Έχει το Πασόκ το κοκκιλίδι, να έχουμε εκείνες τον Γιώργο. Εδώ που ήρθες τώρα τι σε κάνουμε. Πάλι φίλοι κατάμεστε, δεν ξέρω να παρεξηγήσω. Έπαθα αυτό 12 ώρα για να γλιτώσω την εξέταση, αλλά έπρεσα πάνω στο μάθημα. Ένα πόδι να κάνεις να πάρεις. Κοίταξε, και ό,τι λέμε εδώ παιδιά είναι μεταξύ μας, τελείωσε, την άλλη μέρα δεν έχει. Έτσι προς Θεού. Ως προς το γλυκό μια πληροφορία έτσι, δεν ξέρω αν έπιασε σε σένα. Εγώ ακόμα κλείουμε. Εδώ. Φαρμακοποιούς που μπορούν να τον επιβεβαιώσουν προκαλεί συσπάσεις του ενδέου, λένε οι γιατροί. Δηλαδή είναι κατά της δυσκολιότητας. Δηλαδή πας άνετα στον Ντάκα, σε κάνει δακτυλοσκόπηση και δεν σε πειράζει, ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτά μας τα πει ο γιατρός. Αψιβάιτος. Μην ξεχάσω, συγκινημένος από την όλη αυτή κίνηση, λέει μία δωρεάν δακτυλοσκόπηση. Τι δάχτυλο είναι αυτό ρε γιατρέ, κρύψτο, κρύψτο! Τι δάχτυλο, σήκωσέ το λίγο! Είναι στο χωριά σαν να το κόβει την οσιά! Αυτό είναι σαν να σκόβουσα! Μετά το τζάκα έρχεται αυτός! Βάλεις βαζιλίνη χωρί! Πάντως, σε διακόπτω λίγο κύριε βουλευτέ, από ό,τι βλέπω, τα τρία τέταρτα και παραπάνω είναι Νέα Δημοκρατία. Πώς βγήκε το πούστιμο του Πασόκ, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι με τις Κεστρετζίδες, αλλά γι' αυτό. Και μια και που μιλάμε για βότανα, και είπε και ο αγαπητός ο Γιάννης για τα αντικαταθλιπτικά, να πούμε ότι το πιο ισχυρό φυσικό αντικαταθλιπτικό είναι ένα βότανο που φυτρώνει και εδώ στην Κοζάνη και είναι και πάνω και εκεί σε εσάς, στους Κεσμετζίδες, το βάλσαμο, ένα κίτρινο λουλούδι, υπέρικουμ περφοράτουμ λέγεται, ξέρουν εδώ οι φαρμακοποιοί. Και μάλιστα είναι το πρώτο σε πωλήσεις στην Αμερική. Γεντζόρα, ξέρεις τίποτα κανένα βότανο, κάτσε τα. Πρώτα παίρνεις τα αντικαταθλιπτικά και μετά τα πάντως. Και μετά από μια έρευνα που έκανα, για να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε, στην Αμερική σπάζει τα ταμεία αυτό. Αυτό. Προφανώς ο κόσμος πάσχει. Και κάνω μια έρευνα εδώ στην Κοζάνη, πωλήσεις μηδέν. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε τις πωλήσεις. Και τι πωλήσεις είναι. Γιατί εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι αν έτσι πάθησα, παθαίνεις από κατάφυξη, παθαίνεις απάνω στον αρίδακα. Και φωνάει. Εγώ επέθεσα ότι είναι προφανώς επειδή η παρουσία δικιά σας όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει το γιατρικό, την αλήθεια. Αλλά το ψάξα λίγο καλύτερα και μου είπαν ότι δεν κυκλοφορεί ακόμα στην Κουζέ. Ο Χάπ. Το φάρμακο αυτό. Γιώργο, τις ευχές σου. Οπότε, εμείς αρκούμαστε σε εσάς, στη δικιά σας παρουσία και κάθε Τσικνοπέμπτη, αλλά όλες τις μέρες στην καθημερινή συναναστροφή μέσα σε αυτή την πόλη, που δίνεται αυτό το χαρακτηριστικό κοζακτικό χιούμορ, το κασμέρι, που άλλους τους προκαλεί ευεξία και χαρά, άλλους μπορεί να, τους, να μην τους αρέσει. Δεν ξανά. Πολύ απλό, δεν ξανά.
Το γεγονός είναι ότι είναι αυτό που λείπει αυτή την περίοδο από την κοινωνία μας γενικότερα και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που έχουμε εσάς εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο με αυτή την προσφορά και όλη την υπόλοιπη, την κοινωνική που προσθέτεται και συνθέτεται κι εσείς την ταυτότητα αυτής της πόλης. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας χαρίζει πολύ φρόνηση και πολύ έτσι ευστροφία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Λοιπόν, δεν είναι καλά.